Η εκδήλωση αυτή αποτελεί συνέχεια των πολύπλευρων πρωτοβουλειών που έχει αναλάβει το κόμμα μας αμέσως μετά την εκδήλωση του προδιαγεγραμμένου βήματος. Το κόμμα μας, να θυμίσω, πολύ σύντομα πρωτοστάτησε στους αγώνες που έγιναν αμέσως μετά το έγκλημα των εργαζόμενων της νέας γενιάς που ήταν μεγαλειώδη, για να μην ξεχαστεί το έγκλημα, να διερευνηθούν όλες οι πτυχές του, να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι και βεβαίως να μην επαναληφθεί. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια αυτών των πολύμορφων δραστηριοτήτων και πρωτοβουλίων του ΚΚΕ, ήρθε και η πρωτοβουλία για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής. Ο σύντροφος ο Κώστας έβαλε την μεγάλη εικόνα, εγώ θα προσπαθήσω να περιορίσω και να δούμε πώς αυτή η μεγάλη εικόνα την οποία ανέφερε ο σύντροφος ο Παπαδάκης εκφράζεται και μέσα από τις ίδιες εργασίες της Επιτροπής και επιβεβαιώνεται. Γιατί το κόμμα λοιπόν πήρε την πρωτοβουλία για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής? Πρώτον, γιατί διερευνά τις πολιτικές αλλά και ποινικές ευθύνες που μπορεί να διερευνήσει. Και δεύτερον, ότι δεν μπορεί η κυβερνητική πλειοψηφία να αποτρέψει τη συγκρότηση μιας εξεταστικής επιτροπής. Για να συγκροτηθεί μια εξεταστική επιτροπή θα είναι 120 ψήφους στο ελληνικό κοινοβούλιο. Άρα λοιπόν, μπορούμε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και αυτά όχι όλα, να ψηφίσουν για να συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή. Δεν μπορεί να την αποτρέψει. Και επειδή ακριβώς το γνωρίζει αυτό η κυβέρνηση, έκανε την ανάγκη φιλοτιμή και αποδέχτηκε την εξεταστική του κόμματος, θεωρώντας ότι θα μπορεί να την υποδηγετήσει. Ένα το κατηγορείο. Δεύτερο, υπάρχει άλλο εργαλείο μέσα στο κοινοβούλιο. Υπάρχει προανακριτική επιτροπή. Γιατί δεν προκρίναμε την προανακριτική επιτροπή όπως μας κατηγορούν τα άλλα κόμματα? Γιατί αφενός μεν δεν υπήρχε κάποια δικογραφία για το έγκλημα στα τέλη. Ένα. Και δεύτερον, δεν υπήρχαν ενδείξεις για το τι συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες πρέπει να αναδείξει αυτή η προκαταρκτική επιτροπή. Γιατί για να καταθέσεις πρόταση για προανακριτική πρέπει να καταγράψεις και τα συγκεκριμένα εγκλήματα με τα οποία υπάρχουν ενδείξεις, αποδείξεις, υπόνοιες ότι κάποια πολιτική υπουργή συνδέονται με αυτά τα εγκλήματα. Έτσι λοιπόν, το μόνο που υπήρχε ήταν η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Αναφέρει ο Κώστας για τη Σύμβαση 717, η οποία ήταν πριν το έγκλημα στα τέμπη, είχε ξεκινήσει, ολοκληρώθηκε για το σκέλος και τους υπουργούς πριν να γίνει το έγκλημα, και καθόριζε ευθύνες στους δύο υπουργούς, τον Σπίρτζη και στον Καραμαλή, για τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης, για απάτη όσον αφορά προς το δημόσιο. Επί τους ουσίες, τι αναζητούσε? Αναζητούσε επιστροφή χρημάτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί υπήρξε οικονομική ζημία από τη μη εκτέλεση της 717. Και δεύτερο ζήτημα, άρα λοιπόν δεν σχετιζόταν με το έγκλημα, περιόριζε πολύ λίγο το θέμα. Και δεύτερο ζήτημα, γιατί η συγκρότηση μιας προκαταρκτικής επιτροπής απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη του κόμματος που είναι και η πλειοψηφία της κυβέρνησης, του κυβερνητικού κόμματος. Θέλει δηλαδή για να συγκροτηθεί 150 βουλευτές. Η Νέα Δημοκρατία έχει δηλώσει ότι δεν θα ψηφίσει καμία προανακριτική επιτροπή. Άρα, εάν περιοριζόμαστε απλά και μόνο στην προανακριτική, δεν θα γινόταν καμία επιτροπή. Και η υπόθεση θα είχε ξεχαστεί όλο αυτό το διάστημα. Και βεβαίως η συγκρότηση εξεταστικής δεν ερχόταν σε αντίφαση με τη συγκρότηση προανακριτικής, αλλά γι' αυτό ψηφίσαμε και εμείς και τις προτάσεις και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν καταθέσει για προανακριτικές επιτροπές. Δεύτερο ζήτημα. Δεν είχαμε αυταπάτες ότι η εξεταστική επιτροπή θα γινόταν κάτι φοβερό και τρομερό. Γιατί έχουμε εμπειρία από προηγούμενους και προανακριτικές και εξεταστικές επιτροπές. Όχι μόνο φως στην υπόθεση, δηλαδή πρέπει να τη συσκοτίζουμε. Γιατί αφενός ο σχετισμός δύναμης είναι αρνητικός. Μπορεί να ψηφίζεται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη η αντίφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, όμως η κυβερνητική πλειοψηφία έχει την πλειοψηφία στην Επιτροπή την Εξεταστική. Άρα δηλαδή αυτή μπορεί να καθορίσει τη λειτουργία της, το περιεχόμενό της, το ποιοι θα κληθούν εκεί και ποιοι όχι. Και αυτό πραγματικά έγινε. Η κυβερνητική πλειοψηφία έκανε μια επιλεκτική επιλογή των μαρτύρων, αυτό που θεωρούσε ότι ήταν η πιο, η λιγότερο επικίνδυνη για την πολιτική της, που μπορούσε να τους διαχειριστεί και να τους οδηγητήσει. Ήταν δεδομένη από την αρχή η προσπάθεια ότι θα προσπαθήσει να συγκαλύψει το έγκλημα στα τέμπη και να επιμένει στη λογική του ανθρώπινου λάθους ότι αυτό φταίει για το έγκλημα. Και βεβαίως είχαμε δεδομένες ότι μέσα σε αυτό το περιβάλλον
θα αυξήνονταν η αντιπαράθεση, η άσπρη αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβερνητική πλειοψηφία και στα άλλα κόμματα. Γιατί θα γινόταν αυτό, για ακριβώς για να συσκοτιστούν οι αιτίες και οι υπεύθυνοι, γιατί και τα άλλα, ιδιαίτερα ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, ευθύνονται για τα δικά τους πεπραγμένα. Αλλά θέλουν να συγκαλύψουν τα δικά τους πεπραγμένα και να αναφερθούν ότι μόνο η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μας οδήγησε. Και εδώ στο Προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής διευκόλυνε αυτή την εικόνα, δηλαδή πυροδότησε την ένταση που ήταν προσανατολιστική. Τι προέκυψε λοιπόν από την Εξεταστική Επιτροπή, παρόλο αυτό το πλαίσιο το αρνητικό? Το πρώτο ζήτημα που προέκυψε, μερικά βασικά συμπεράσματα. Πρώτον, ότι τη μέρα που έγινε το έγκλημα δεν λειτουργούσε κανένα σύστημα ασφαλείας. Κανένα σύστημα ασφαλείας. Από τα πιο απλά. Σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση, για να πάμε μετά στα πιο σύγχρονα, αυτόματη πένδυση και επικοινωνία με τα αυξημένα συστήματα. Και άρα το γεγονός ότι ήταν τότε, τρέχανε 4 συμβάσεις. Η σύμβαση 717 που ήταν η σήμανση και η τηλεδιοίκηση, η σύμβαση που ήταν από το 2006 για το σύστημα του ενδοεπικοινωνίας των αναβαθμισμένων και η σύμβαση του 2007 που ήταν για τα συστήματα του αυτόματης πένδυσης στο τροχαιοειδικό και στους ιρμούς. Δηλαδή από το 2006 είχαν ξεκινήσει συμβάσεις και μέχρι το 2023 δεν είχε καμία της ολοκληρωθεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Εδώ αναρωτιέται κάποιος γιατί τόσα χρόνια δεν ολοκληρώθηκε μια σύμβαση. Την απάντηση τη δίνουν η ίδια η Επιτροπή, η οποία καθόρισε η κυβέρνηση, η Επιτροπή Γεραπετρίτη. Τι λέει λοιπόν στο πόρισμά της? Ότι τα σιδηροδρομικά έργα αυτών των συμβάσεων αποτέλεσαν πεδίο έντονο ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων εργολάβων, κατασκευαστών και προμηθευτών. Οι προδιαγραφές δεν ήταν συχνά διαφορετικές από ένα τμήμα κάποιο χιλιόμετρο στο επόμενο τμήμα, με συνέπεια ασυμβατότητες μεταξύ των τμήματων ενός κατά τα άλλα ενιαίου έργου. Και από αυτή την άποψη λοιπόν τι είχαμε? Είχαμε στην ίδια την εργοσία, η οποία ήταν υπεύθυνη για να προκυρήσει αυτές τις συμβάσεις, που δημιουργήθηκε με απόφαση, με εντολή μόνο της Ευρωπαϊκής Κομισιόν. Γιατί δεν θεωρούσε ότι ο ΣΕ το 1995-96 που δημιουργήθηκε μπορούσε να κατασκευάσει έργα υψηλού τεχνολογικού περιεχομένου. Λέει λοιπόν ότι η ΕΡΓΟΣΕ, η έκθεση Γεραπετρίτη, η ΕΡΓΟΣΕ δημιουργήθηκε ως θεατρική του ΟΣΕ για να επιταχύνει την υλοποίηση του δρομικού έργου που είχαν χρηματοδότηση στους ευρωπαϊκούς πόρους. Έτσι λέει, αποτέλεσε προνομιακό πεδίο για να ασκούν δικαιοδοσία και οι διάφοροι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί που σχετίζονται με τις χρηματοδοτήσεις έργων, υποδομών και προμηθειών. Τα διάφορα λόγια, τα οποία αποτελούν και τα οποία εκφράζουν αντιθέμενα συμφέροντα. Με αποτέλεσμα, μια σειρά εργολαβίες, μια σειρά συμβάσεις, ακόμη και αν τον ολοκληρώνονταν, να μην ήταν και λειτουργικές. Το πιο ακραίο παράδειγμα, η σύμβαση για τα συστήματα αυτόματης πένδυσης στους ιρμούς. Αυτή παραδόθηκε στις 29 έτου του 2018 και όταν παραδόθηκε η ΓΕΟΣΕ που της ανήκουν οι ΣΥΡΜΗ διαπίστωσε σοβαρές παρατηρήσεις ότι το σύστημα δεν ήταν πλήρως λειτουργικό εξαιτίας φθορών από εξωτερικούς παράγοντες. Δηλαδή της παραδίδεται ετοιμοπαράδοτο ένα νέο σύστημα το οποίο δεν είναι λειτουργικό. Τι παράδοση είναι αυτή? Με αποτέλεσμα από τότε, από το 2018, να μην έχει γίνει συμπληρωματική σύμβαση για να αναβαθμιστεί το λοιπόν και να γίνει λειτουργικό. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει αυτή η σύμβαση. Άρα λοιπόν οι συμβάσεις είναι το χωρίς αυτό το σύστημα. Να λοιπόν ποιο είναι το πρόβλημα. Ένα. Δεύτερο, ότι μια σειρά έργα ακόμη και όταν γινώσανται ήταν τόσο μεγάλη υποχρηματοδότηση στο ΝΟΣΕ που δεν μπορούσε να τα συντηρήσει. Με αποτέλεσμα πολύ σύντομα να πηγαίνουν σε αχρηστία τα έργα αυτά και να χρειαζόταν νέες συμβάσεις για αντικατάσταση των φθορών, εξυγχρονισμό, αναβάθμιση των έργων. Και τρίτο μεγάλο θέμα που προέκυψε ήταν η μείωση του εργατικού δυναμικού στον ΟΣΕ. Στα συνεχή μείωση. Και ο ΟΣΕ βεβαίως και στις υπόλοιπες δυνατικές επιχειρήσεις. Το 2010 ξεκίνησε αυτή η διαδικασία με τον νόμο του ΡΕΠΑ.
που ήταν τότε ο μεγάλος νόμος που αναμόρφωσε συνολικά και έβαλε σε εφαρμογή τα διάφορα πακέτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τότε ως έχει 5.200 εργαζόμενους και με τις υποχρεωτικές επιπτυσίες με το τάξη μειώθηκαν στους 2.500. Δηλαδή χάθηκαν μια σειρά έμπειρο δυναμικό από σταθμάρχες, μηχανοδηγούς που μετατάχθηκαν άλλοι σε νοσοκομεία για να τα αρματοφορείς, άλλοι σε διάφορες άλλες υπηρεσίες του δημοσίου, με αποτέλεσμα να αποψηλωθεί από έμπειρο δυναμικό. Και αυτό βεβαίως με την πάροδο του χρόνου και με τις αντεξιδοτήσεις βρέθηκε ακόμη περισσότερο. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε την εποχή που έγινε το αίτημα, ως ένα έχει 800 εργαζόμενους, ως μόνιμο προσωπικό και 200 με μπλοκάκι. Ενώ το ίδιο το ξεπερασμένο οργανόγραμμα μιλάει για 2.400 εργαζόμενους. Αυτό τι οδηγεί? Οδηγεί το λίγο προσωπικό εντατικοποίηση της εργασίας, από ήλιο σε ήλιο, επί της ουσίας, χωρίς ρεπό, χωρίς ξεκούραση. Δεύτερον, οδηγεί σε υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, έτσι, για θέσεις κλίδια όπως είναι ο σταθμάρχης, όπως είναι ο πυρδούχος ή ο μηχανοδηγός, αλλά και της πρακτικής άσκησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι για να γίνει κάποιος σταθμάρχης σε μεγάλο σταθμό, που ήταν μεγάλος, με τα προηγούμενες καταστάσεις, όταν ήταν κρατική εταιρεία ακόμη, ήθελε 4 χρόνια. Για να μπορέσει να αναλάβει μόνο στο ένα τέτοιο σταθμό. Με το αίτημα των Τεμπών, ο σταθμάρχης ο Μυρίος, όπως τον ονομάζουν, το Ρωσουέτη, όπως τον ονομάζουν, ξεκίνησε τη σχολή τον Αύγουστο του 2022, την ολοκλήρωσε τον Γενάρη, έκανε μια πρακτική 20 ημερών και αμέσως μετά τοποθετήθηκε σταθμάρχης, μετά από δύο εβδομάδες σε περιφερειακό σταθμό, σταθμό. Δηλαδή σε λιγότερο από 9 μήνες. Του δώσαν τα κλειδιά να μπορεί να. Αυτό λοιπόν, αυτή η κατάσταση, ο συνδυασμός αυτών των καταστάσεων, λίγο δυναμικό, εντατικοποίηση, λειψή εκπαίδευση και πρακτική, οδηγεί στο να γίνεται πολύ πιο εύκολο το ανθρώπινο λάθος. Άρα λοιπόν έχει συνθήκες που το ανθρώπινο λάθος είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει, να σου συμβεί, να παρουσιαστεί και δεν έχει τους μηχανισμούς αυτούς που θα αποτρέψουν το ανθρώπινο λάθος να αποκτήσει ενδυματικό χαρακτήρα. Δηλαδή τα συστήματα ασφαλείας. Να λοιπόν, γιατί με βάση αυτά βγαίναν οι διάφορες προειδοποιήσεις των συνδικάτων, των φορέων που λέγανε ότι επίκειται μεγάλο έτοιμο, όπως ήταν η ανακοίνωση που έβγαλε η ΔΕΣΚ, η παράταξη στους σιδηροδρομικούς, 20 ημέρες πριν από το έτοιμο, που προειδοποιούσε ότι θα γίνει ένα μεγάλο δυστύχημα και να σταματήσει τα κουλκοδικά δάκτυα. Αυτά είναι τα τρία βασικά συμπεράσματα που βγήκαν μέσα από την εξέταση. Όμως υπάρχουν και άλλα τρία ακόμη συμπεράσματα. Ποιο είναι? Ότι σε όλη αυτή την εικόνα βέβαιως έπαιξε σημαντικό ρόλο ο τεμαχισμός του ΟΣΕ και η δημιουργία θηγατρικών επιχειρήσεων. Γιατί είχαμε διαφοροποίηση προτεραιότητων, ανταγωνιστικές σχέσεις ανάμεσα στις εταιρείες, προβληματικά δίπολα. Το πιο χαρακτηριστικό ήταν ανάμεσα στον ΟΣΕ και στην ΕΠΟΣΕ. Η ΕΡΓΟΣΕ θηγατρική, αλλά δεν έδινε λογαριασμό. Ο ΣΕ παρήγγειλε ένα έργο, η ΕΡΓΟΣΕ καθόρισε τις προδιαγραφές και δεν μπορούσε ο ΣΕ να ελέγξει την πορεία υλοποίηση του έργου αν τηρούνται οι προδιαγραφές. Απλώς παραλάβαινε των υστέρων το έργο για να διαπιστώσει αν ήταν ή δεν ήταν λειτουργικό. Άρα μια τεράστια καθυστέρηση χρόνου. Όλο αυτό δημιουργούσε τεράστιες τριβές και βεβαίως και σύγκρουση συμφερόντων. Σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στις εταιρείες, γιατί άλλη συμφέροντα έχει η υποδομή και άλλο. Αυτός που έχει τα τρένα, τις μεταφορές. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, αυτή η σύγκρουση συμφερόντων εντάθηκε ακόμη περισσότερο με την ιδιωτικοποίηση της Τρένοσε, με τη δημιουργία της Ελένη Τρένη επί ΣΥΡΙΖΑ, μια ιδιωτικοποίηση σκανδαλώδη. 45 εκατομμύρια το τίμημα και την ίδια ώρα έδινε και το κράτος 50 εκατομμύρια στην Τρένοσε για το έργο. Τον άγωνο γραμμή. Ο άγωνο γραμμή του ήταν η βασική γραμμή. Γιατί δεν μιλάμε για την Ελλάδα για σιδηροδρομικό δίκτυο, μιλάμε για σιδηροδρομικό άξονα. Ο άξονας Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ο Πακώνας. Τα υπόλοιπα είναι κάτι ψιλολόγια που δεν είναι άξια και σημασία. Από αυτή την άποψη λοιπόν τα συμφέροντα και δεύτερον, ακόμη πιο σοβαρό, η ίδια η εξαγορά μετέπειτα από την ιδιωτικοποιημένη τρένοσε της εταιρείας συντήρησης του πτυχίου ηλιοκού.
Γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία, θα το δούμε στην πορεία. Το κράτος λοιπόν τι κράτησε, κράτησε τις υποδομές που έχουν τεράστιο κόστος και έδωσε τον κερδοφόρα, ήταν κερδοφόρα η Τρόμος όταν την έδωσε, στους Ιταλούς για να βγάζουν περισσότερο στους ιδιώτες. Δεύτερον, δεν υπήρχε αντίστοιχος ελεκτικός μηχανισμός επί της ουσίας. Η ΡΑΣ ήταν αυτή η οποία, η ρυθμιστική αρχή, η οποία δημιουργήθηκε για τον ανταγωνισμό του δίκτυου του σιδηροδρομικού, να διασφαλίσει τον ανταγωνισμό στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Μετά ανέλαβε και τις αρμοδιότητες της ασφάλειας του σιδηροδρομικού δικτύου με την έγκριση της Κομισιόν. Γιατί αυτό ήταν μνημονιακός νόμος, αλλά έχει τη σφαγίδα και τη στρόικα για να περάσουν οι αρμοδιότητες, για να μην κρύβονται πίσω από το δάχτυλό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΡΑΣ λοιπόν τι είχε, απλώς επικύρωνε τα πιστοποιητικά για την ασφάλεια. Της έλεγε ο ΣΕ ότι εγώ πιστοποιώ το δίκτυο μου είναι ασφαλές. Ο ΣΕ πιστοποιεί το δικό του δίκτυο ότι είναι ασφαλές. Άρα λοιπόν έκανε κάποιες παρατηρήσεις ενδεχόμενα για κάποια ακραία σημεία. Δεχόταν αυτή την πιστοποίηση, άρα παραχωρούσε την άδεια. Και από την άλλη μεριά έπαιρνε την άδεια από την Ελένη Κτρέμ που έλεγε ότι το τροχαίο υλικό που χρησιμοποιώ είναι ασφαλές γιατί το πιστοποίησε η αίσθηση. Δηλαδή η θυγατρική της εταιρεία πιστοποιούσε την ασφάλεια του τροχαίου υλικού και με βάση αυτή την πιστοποίηση έπαιρνε άδεια όχι από την ΡΑΣ αλλά από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελένη Τρέν έχει άδεια λειτουργίας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας και τα τρένα επίσης έχουν άδεια ασφαλείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Άρα λοιπόν Γιάννης Κερνά, Γιάννης Πινιδευτής και ενδεχόμενος το ίδιο πράγμα. Και αυτό τι άλλο δείχνει επί της ουσίας. Τρίτο σημείο που βγαίνει σήμερα, ότι δεν μπορεί κανείς να ελέγξει, δεν έλεγχε κανείς το τι μεταφέρουν οι πολιτικές αμοιβοστοιχείες. Παλιότερα είχαν δημιουργηθεί προβλήματα με τα λεγόμενα μαύρα βαγόνια που γίνονταν λαθρεμπόριο, καυσίμου και διαφόρων άλλων. Και δεν μπορεί να το ελέγξει από την άποψη πια ότι αυτά που έρχονται από το εξωτερικό έχουν τη σφραγίδα του Τελωνίου. Άρα το πόσο έλεγχος είναι στο Τελωνίο είναι ένα ζήτημα. Ένα δεύτερο, όσα είναι από το εσωτερικό δεν ελέγχονται, απλώς τις φορτητικές. Κοιτάς τι μεταφέρει και το πολύ πολύ το ζυγίζεις. Το να κάνεις έλεγχο, αν όντως αυτό που γράφει φορτητική είναι και αυτό που τάχει, δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία να το κάνει. Βασίζονται στην καλή θέληση. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα και βεβαίως αποκαλύφθηκαν περίτρανα οι αιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απελευθέρωση επί της ουσίας ήταν μια επιλογή για να εκτονωθούν οι περισσορευμένα κεφάλαια σε νέους κερδοφόρους τομείς. Δεύτερον, τα ολοκληρωμένα συστήματα που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα θεωρεί ολοκληρωμένα στη βάση της ασφάλειας, αλλά στη βάση της αύξησης του σιδηροδρομικού έργου. Δηλαδή τι θέλει να αυξήσει πρώτον το σιδηροδρομικό χώρο, που σημαίνει δηλαδή ότι σε ένα συγκεκριμένο δίκτυο σιδηροδρομικό μπορεί να κυκλοφορούν πολύ περισσότερα τρένα. Δεύτερον, να διασφαλίσει μεγαλύτερες ταχύτητες. Και τρίτον, να αποτρέπει ατυχήματα στο όνομα ότι καθυστερούν την παράδοση του φορτίου. Και καθυστέρηση παράδοση φορτίου, τι σημαίνει κόστος για τις εταιρείες. Άρα λοιπόν η επιτάχυνση του μεταφορικού έργου και δευτερευόντως η ασφάλεια. Γι' αυτό το βάζει μόνο στο διασυνδεδεμένο δίκτυο αυτά τα ολοκληρωμένα συστήματα. Δηλαδή να φεύγουν από τον Πειραιά και να φτάνουν στο Μόναχο, χωρίς να χρειάζεται να αλλάζει μηχανοδηγός, μηχανή, χωρίς να χρειάζεται να αλλάζει το βαγόνι που τα μεταφέρει. Άρα λοιπόν ενιαία να κατευθύνονται χωρίς καθυστέρηση επί της ουσίας αυτά τα βαγόνια. Ένα. Δεύτερον, δεν την ενδιαφέρει για τα ζητήματα ασφαλείας, γιατί για τα πρότυπα ασφαλείας που καθορίζει και τα οποία μπορεί να είναι πολύ αυστηρά, υπάρχει εξαίρεση. Και εξαίρεση σου λέει, το τροχαίο υλικό που κυκλοφορεί φτάνει να μου καλύπτει τα πρότυπα ασφαλείας τα οποία έγινε όταν μπήκε σε λειτουργία. Άρα λοιπόν ασφάλεια και πυρασφάλεια, τα πρότυπα που υπάρχουν για τους ελληνικούς σιδηροδρόμους είναι της δεκαετίας του 90. Τέλη του 1991. Και μάλιστα η απάντηση η οποία μας έδωσε η πρόεδρος της ΡΑΣ λέει ότι άμα γινόταν διαφορετικά το 95% του τροχαίου υλικού θα έπρεπε να αποσυρθεί. Το 95%. Άρα λοιπόν η υπόθεση κόστους οφέλους πριτανεύει. Και αυτά τα αδειοδοτεί τα χωρίς πρότυπα ασφαλείας οι ίδιες ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι ο ανταγωνισμός επί της ουσίας που φύγουν νερό
και στο σιδηρόδρομο. Όχι μόνο δεν ωφέλησε, δηλαδή δεν βελτιώθηκε το σιδηροδρομικό δίκτυο. Αντίθετα, μιλάνε ότι έχουμε ένα σιδηροδρομικό δίκτυο τη δεκαετία του 60. Υπηρογνώμο, ένα. Δεύτερον, ούτε βελτιώθηκε η ασφάλεια. Ούτε λοιπόν είχαμε. Απλώ το μόνο που έγινε είναι να κερδίσουν κάποιε εταιρείε που συμμετέχουν σε όλο αυτό το φαγωγό που γίνεται. Από αυτή την άποψη λοιπόν, πού καταλήγουμε, ότι βασικό ένοχο είναι το καπιταλιστικό κράτο. Καθαρά. Το οποίο μπορεί να θυσιάζει στι βιομηχανίε, στα εργοστάσια, στα γιαπιά, τα εργασιακά δικαιώματα, να εργατικοποιήσει και την εκμετάλλευση του εργαζόμενου. Αλλά παίζει και καθοριστικό ρόλο και στην την ασφάλεια των μεταφορών, των επιχειρήσεων, των συνθηκών διαβίωσης με τη δημιουργία των ολοκληρωμένων συστημάτων θωράκισης. Έτσι λοιπόν είναι το ίδιο το αστικό κράτο το οποίο θωρακίζει το κέρδος και όχι τις ανάγκες του λαού αυτές τις θυσιάζει. Όλη αυτή η κατάσταση λοιπόν, αυτά τα στοιχεία τα οποία βγήκαν μέσα από την εξεταστική υποχρέωσαν την Νέα Δημοκρατία να κινηθεί γρήγορα στην άλλον ολοκλήρωση επιτροπής. Χωρίς να μπορέσουμε να εξετάσουμε την αλλίωση του χώρου, ένα, το τι μετέφερε η εμπορική άνοιξη στη επιτροπή και γιατί υπήρξε η πυρκαγιά και όλα αυτά. Αυτά τα τρία στοιχεία δεν μπόρεσε να τα εξετάσει γιατί αρνήθηκε να συνεχιστεί την εργασία της εξεταστικής. Τι έχουμε επίσης, πολύ εύγλωτα πλέον, ότι τη συστηματική προσπάθεια συσκότησης, η οποία συνεχίζεται και τώρα. Η Νέα Δημοκρατία στο δικό της το διόλιο ότι φταίνε μόνο το ανθρώπινο λάθος. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ εξοραίζει με κάθε τρόπο την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούν ότι συκοφαντεί το κόμμα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όλα αυτά. Και βεβαίως τις δικές τους πολιτικές ευθύνες που είχαν ως κυβερνήσεις. Και σε αυτό έχουν και βοηθούς που παίζουν αυτό το ρόλο. Και οι Ελληνικοί και οι υπεύθυνοι ελευθερίας που έχουν σηκώσει τη σημαία ότι εμείς είμαστε πρωτοπόροι για τη διερεύνηση του εγκλήματος. Σε τι επιμένουν επί τη ουσία, στο μετά το έγκλημα, όχι στο πριν. Το πριν το αποσιωπούν. Για το γιατί έγινε το έγκλημα, αποσιωπείται. Το τι συνέβη μετά το έγκλημα επί τη ουσία. Γιατί αλλιώθηκε ο χώρο, τι μετέφερε, τι τώρα, τι άλλο. Και ότι η Νέα Δημοκρατία σηκώνει να συγκαλύπτει. Αλλά το γιατί έγινε το έγκλημα δεν αναφέρονται. Γιατί ακριβώ θα πρέπει να αναφερθούν στα ουσιαστικά αυτά ζητήματα που είναι και πιο πριν. Και επί του ουσία λοιπόν δίνουν άλοθη με τις τάσεις αυτές τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Εμείς λοιπόν καταλήξαμε σε ένα συγκεκριμένο πόρισμα, το οποίο μιλάει πέρα από τις πολιτικές ευθύνες και για ποινικές ευθύνες συγκεκριμένες. Αποδίδουμε δηλαδή συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες και είναι το μοναδικό πόρισμα από όλα τα κόμματα που κατατέθηκαν, που μιλάει για ποινικές ευθύνες και μάλιστα για δύο κακουργηματικές πράξεις. Τους υπουργούς από το ΡΕΠΑ και μετά, για το pullover της ασφάλειας άρχισε να ξυλώνεται από το 2009 επί της ουσίας 10 και έφτασε μέχρι τώρα, λοιπόν, όλοι βάλαν το χεράκι τους. Σε ένα κακούργημα το οποίο είναι η διατάραξη της ασφάλειας των σιδηροδρομικών κοινωνιών με ενδεχόμενο δόλο και το δεύτερο κακούργημα το οποίο αποδίδουμε είναι το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης. Και βεβαίως και μια σειρά άλλα πλημελήματα στους υπουργούς αυτούς. Από αυτή την άποψη λοιπόν το πόλεμο του ΠΟΠΟ βοήθησε. Βοήθησε πολλαπλά και ως το πολιτικό σκεπτικό και ως το δικαστικό. Και βοήθησε και περαιτέρω τη δικαιοσύνη στο να διερευνήσει αυτή την εικόνα ακόμη περισσότερο. Έτσι λοιπόν επί της ουσίας η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη σήμερα. Είναι στριμωγμένη ακριβώς γιατί ξεδιπλώθηκε ένα μεγάλο κίνημα λαϊκό και η απεργία στον ένα χρόνο από τα Τέμπη ήταν τεράστιες, οι συγκεντρώσεις, έτσι, τα συνθήματα της Νέας Γενιάς και από αυτή την άποψη η ίδια η λαϊκή παρέμβαση είναι αυτή που κατά τη γνώμη μας και σε αυτό θα επιμείνει το ΚΚΕ και με τις επόμενες πρωτοβουλίες που μπορεί να ακυρώσει τους σχεδιασμούς κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων επί τους ίδιους να συσκοτήσουμε τη μεγάλη εικόνα και να συγκαλύψουμε το έντονο και τις ευθύνες.